πράγματα. Ναι, αλλά τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Τρία πράγματα μπορούν να γίνουν. Εάν ο Πρωθυπουργός γυρίσει από τη Σύνοδο Κορυφής με μια λύση, να πει στην ελληνική κοινωνία ότι αυτό είναι το εθνικό σχέδιο για τον επόμενο χρόνο. Αυτά είναι τα μέτρα που είχαμε πάρει μέχρι τώρα και που ουσιαστικά δρομολογούνται με τον προϋπολογισμό. Και αυτές είναι οι επιλογές μας σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας. Και εκεί υπάρχουν τρεις πιθανές εκδοχές για τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Η μία είναι να επιχειρηθεί ξανά ένα πεδίο εθνικής συνεννόησης με τα άλλα κόμματα, προκειμένου να υπάρξει αυτή και κυρίως με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου και χωρίς να υπάρχει συνεργασία ίσως σε κυβερνητικό επίπεδο, προκειμένου να τεθεί το θέμα σε δημόσια συζήτηση και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πάντα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, λέω, όχι, είναι μια πιθανότητα. Γιατί, κοιτάξτε, πολλές φορές και η στιγμή προκαλεί εκνευρισμούς και πράγματα. Αυτό, εμένα μου αρέσει που ο Παπανδρέου είναι σε μια λογική να επιμένει στην εθνική συνεννόηση, ανεξάρτητα αν του καταλογίζει κάποιο λάθη. Αν του καταλογίζει. Αυτό σας λέω. Ναι, όχι, αυτό είναι για όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα θέλουν εκλογές. Υπάρχει λοιπόν το πρώτο πεδίο που είναι η εθνική συνεννόηση. Υπάρχει το δεύτερο πεδίο που είναι. Εάν θα μπορούσε πραγματικά μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, χωρίς εκλογές, η εθνική συνεννόηση να προτάξει ένα σχήμα ευρύτερης συνεργασίας για να υλοποιήσει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ή ένα παρόμοιο πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα που θα συζητήσει με τα άλλα κόμματα. Είναι η δεύτερη εκδοχή. Και η τρίτη εκδοχή, που εγώ την απεύχομαι, γιατί δεν χρειάζεται ο τόπος εκλογές σε αυτή τη φάση, είναι ότι αν αυτό το πράγμα καταστεί τελείως αδύνατο και συνεχιστεί αυτή η έκρηκτη κατάσταση, κάποια στιγμή να πήγε και ο Παπανδρέου και καλά θα κάνει να πει ότι πάμε στο λαό, ρε παιδιά, να δούμε τι γίνεται.